Και το πρόβλημα, ξέρετε, δεν είναι. Προσπαθήσανε την άλλη μέρα να το διακομωδήσουν, να το αποσιωπήσουν. Είπαν ότι πρόκειται για fake news. Μετά είπαν ότι πρόκειται για κάποιους γονείς οι οποίοι τσακώθηκαν και φωνάξαν την αστυνομία. Μετά είπαν ότι το Υπουργείο Πολιτισμού φταίει και ευθύνεται, διότι κάποιοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού καλέσαν την αστυνομία. Μετά βγήκε η Μενδώνη και είπε ότι δεν φταίει το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά η αστυνομία. Μετά βγήκε ο Χρυσοχοίδης και είπε ότι δεν φταίει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά το Υπουργείο Πολιτισμού. Μετά όλοι μαζί συμφωνήσαν ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.